Να βρούμε τη χώρα, ελπίζω τουλάχιστον σαν χώρα να υπάρχουμε. Ούτε σαν χώρα υπάρχουμε. Υπάρχουν όλες οι άλλες εκτός από Ελλάδα. Καλή φάση. Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα unboxing το οποίο Όσοι βλέπετε το κανάλι ξέρω ότι κάποια στιγμή έπρεπε να έρθει στα χέρια μου. Όπως και να έχει επιτέλου ήρθε αυτό το πακετάκι, νομίζω είναι το συγκεκριμένο. Xiaomi Redmi Note 3 Pro 5.5 έκδοση, ή, ενώ 5.5 inches η οθόνη του. Λοιπόν, αυτό εδώ μπροστά μου είναι. Το παρήγγειλα για τον αδερφό μου, έλεγα ότι θα το πάρω για μένα. Αλλά τελικά να πω την αλήθεια, εγώ όταν ήμουν διακοπές ε, τα χειρισμένο το Nexus το 6 να σας το δείξω κιόλα και να τα συγκρίνουμε αυτό εδώ είναι οπότε για μένα δεν έχει Redmi Note έχει Nexus αυτή εδώ είναι η συσκευή το Nexus το 6 Motorola Edition οπότε αυτή εδώ η συσκευή θα πάει για τον αδερφό μου τον ε, μικρό ο οποίος έχει ξεμείνει από κινητό θυμάστε το 535 που έκανα unboxing μετά από 5-6 μέρες το σπάσε. Λοιπόν, πάμε στο πακέτο. Αυτό εδώ είναι, το βάρος είναι αρκετά μεγάλο, έρχεται από εκείνα, Buying. θα σας βάλω το link από κάτω αν θέλετε να μπείτε να το αγοράσετε και εσείς. Η τιμή του, να σας πω ακριβώς πόσο είναι επειδή το έχω μπροστά μου, λοιπόν η τιμή που το, που το αγόρασα μάλλον είναι στα 156 και 97 ευρώ, δηλαδή 156-157 ευρώ περίπου πείτε. Λοιπόν, είναι τη Xiaomi, Xiaomi, πείτε την όπω θέλετε την εταιρεία. Δεν μα πειράζει το για τα αυτά. Σα έχω πει, είναι σαν προ... την ταινία με το προφιτερόλ. Από εδώ, από εκεί, δεν ξέρω, πείτε το όπως θέλετε, αρκεί να το έχουμε στα χέρια μα και να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η συσκευασία. Δεν έχει σχέση με τι συσκευασίε που έχω δει μέχρι τώρα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Ελπίζω να είναι το κινητό και να μην είναι κάτι άλλο. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και δεν θα πέσουμε έξω να γίνω ρεζίλι. Λοιπόν, πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, λίγα λόγια. Λοιπόν, λοιπόν. πολλά λοιπόν. Λίγα λόγια για το μοντέλο πριν να ανοιχτεί. Έχει... Το χρώμα του είναι το gold. Το βρήκαμε σε χρυσό. Θα μπει θήκη προφανώ. Έχουμε πάρει ήδη. Περιμένω να έρθει από μέρα σε μέρα. Οπότε δεν θα μα απασχολήσει και ιδιαίτερα το χρώμα του. Ε, φοράει φοράει Mi, Mi Wii το version 7 βασισμένο στο Android 6.0 64-bit Qualcomm Snapdragon 650 Hexacore εξαπήρυνος επεξεργαστής στα 1.8 GHz ε, η GPU του είναι η Adreno 510 3 GB RAM, 32 GB χωρητικότητα, support μέχρι 128 GB RAM RAM λέω, Οπ, να το, ωραίο είναι Και έχει ζελατίνα γύρω γύρω, τι λες τώρα Λοιπόν, βασικά πρώτη φορά κρατάω Redmi Note έχω πιάσει, ε, το θέμα είναι ότι ο κολλητός μου το έχει πάρει, το είδα τώρα στις δύο που πήγα. Αλλά δικό μου λόγιο, δικό μου λό, στην οικογένεια πρώτη φορά. Λοιπόν, να συνεχίσω να σα πω λίγο τα χαρακτηριστικά του IPS Capacitive οθόνη touchscreen στι 5,5 inches. Είναι το μεγάλο το μοντέλο. Έχει και το πιο μικρό το οποίο έχετε δει εσεί κυρίω στο ελληνικό YouTube των 5 inch Το οποίο έχουν αγοράσει σχεδόν οι πάντε. Αυτό είναι το πιο μεγάλο μοντέλο. Η οθόνη του είναι ανάλυση 1080 x 1920 pixel. Έχει αρκετά μεγάλο pixel density από το ξέρω. GSM, 4G, 3G, GPS, Wi-Fi, Bluetooth. Το συγκεκριμένο, το και συγκεκριμένη version την πήρα χάρη στο φίλο μου το Σωτήρι από τον Unboxing Specialist, ο οποίος ε, με παρακίνησε να πάρω αυτό το μοντέλο διότι έχει καλύτερη μπατα... μπαταρία, καλύτερη κεραία η οποία συνεργάζεται καλύτερα με τα ελληνικά δίκτυα. Υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις και απλά το συγκεκριμένο και θα σας έχω και το link στην περιγραφή η κεραία του είναι ό,τι καλύτερο τουλάχιστον για τα ελληνικά δίκτυα, οπότε νομίζω τουλάχιστον έτσι με το έχει πει. Δεν είμαι τόσο δήμος στα κινητά, είναι καινούριο κομμάτι πλέον γιατί ποτέ μου δεν ασχολήθηκα με κινητά, όπως και να έχει. Ε, τα μπαν του είναι 2G, 3G, 4G πιάνει, ε, έχει Bluetooth 4.1, Wi-Fi, ε, τι άλλα έχει, 16MP πίσω κάμερα, 5MP μπροστά κάμερα. Παίρνει δύο micro SIM, από τις οποίες μάλλον η μία μπορεί να βγει και να, γίνει, να μπει στη θέση της ESD. Βολικό νομίζω, αλλά δεν μπορείς να έχεις δύο SIM και μία SD. Διαλέγεις και παίρνεις. Ε, η διαφορά του, πούμε, με τον έξω, στον έξω δεν παίρνει SD. Κάτι το οποίο εν είναι δεσμευτικό, αλλά απ' την άλλη 32 GB. Εντάξει, φτάνουν πιστεύω. Ε, εντάξει, ωραία, τα είπαμε όλα αυτά. Micro USB, micro USB φόρτισή του παίζει τα πάντα format video, οι γλώσσες του είναι, νομίζω είναι international μέσα η ROM που φοράει. 4.000 mAh η μπαταρία του, κρατάει 2 με 3 μέρες standby, έχει το φορτιστή του μέσα, ο οποίο ελπίζω να είναι ευρωπαϊκού τύπου γιατί δεν είδα μέσα converter, αν και έχουμε πάρα πολλού οπότε δεν με καίγεται καρφή να σας πω την αλήθεια γι' αυτό. Ε, τώρα, 167 γραμμάρια, οι διαστάσεις του 152,5 επί 76 επί 8 65 το κουτί του ιδιαίτερα απλό, Redmi Note 3, βλέπετε 3 βρεσιών, μαύρο, ασημί και χρυσό, προτιμώ το μαύρο να σας πω την αλήθεια. Πάμε να περάσουμε στο κινητό αυτό καθεαυτό, πάντως το συγκεκριμένο κινητό στην ελληνική αγορά έχει χτυπήσει κόκκινο, ε, η αλήθεια είναι ότι τα καταστήματα το πουλάνε με πολύ μεγάλο καπέλο, δηλαδή... Βγάζουν τρελό κέρδο στα ελληνικά καταστήματα. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτάκι του. Το βλέπετε τόση ώρα στα χέρια μου. Πάμε να προχωρήσουμε να δούμε πώ είναι μέσα. Πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο. Wow. Είναι αρκετά στιβαρό κινητό. Η αλήθεια είναι ότι Μ' αρέσει. Το χρώμα του δεν περίμενα ότι θα μ' άρεσε, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Πίσω έχει τον αισθητήρα δακτυλικό αποτυπώματο, ο οποίο μάλιστα είναι πάρα πολύ καλό. Ε, συγκεκριμένα, επειδή τον έχω τεστάρει στο κινητό του κολλητού μου, μπορώ να πω ότι είναι τρομερό. Έχει την ε, οθόνη από πίσω. Θα τα βγάλω κιόλα να το δείτε. Αισθητήρα, έχει το flash, είναι η κάμερα του πίσω. 16 MP, αν δεν κάνω λάθο. Να το τσεκάρω κιόλα να το ξαναδούμε μία φορά. Λογικά 16 MP είναι η πίσω κάμερα. Η μπροστά του, η οποία είναι αυτή εδώ, είναι στα 5 MP. Και είπαμε ξανά στο μεγάφωνο του. Ε, η μπαταρία του πρέπει να. Το καπάκι σίγουρα βγαίνει, αλλά δεν νομίζω να είναι αποσπομονή. Νομίζω, δεν παίρνω και ορκό. Εδώ από το πλάι είναι η διπλή SIM. Κάτσε να βρω τώρα μία. Κάτι να τα ανοίξω. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, εδώ από το πλάι βλέπουμε την ε, κάρτα, ωραία. Αυτό εδώ ήταν δικό μου να σου πω, πρέπει να έχει λογικά, ελπίζω μέσα. Λοιπόν, εδώ πέρα. Βγες yes, καλό μου. Είναι το σλότ όπως βλέπουμε για τις δύο sim. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε την υποδοχή... Παίρνει είτε δύο SIM είτε μία SIM και μία SD, βλέπετε. Εντάξει, δεν βοηθάνε και να τόσο πολύ. Ε, αρκετά πρακτικό, αλλά αν θέλεις και δύο SIM και SD κάπου κολλάς. Αλλά εντάξει, ο καθένας ανάλογα με το πώς βολεύεται. Μ' αρέσει γενικά. Δεν περίμενα ότι το, οι συρταρωτές SIM θα μου άρεσαν τόσο πολύ. Καλώς πάντων. Στο κινητό, στο διατάφτα, κάτω βλέπουμε την ε, θύλα, θύρα Micro... USB για να φορτίζει. Επιτέλους τη έμαθα, αυτή είναι η Micro. Ναι, και το ηχείο του από κάτω. Το Power Button, Volume Up, Volume Down. Τα ακουστικά, το αυτό εδώ δεν νομίζω, αν δεν ξέρω αν είναι flash, δεν νομίζω ότι είναι flash. Ε, η κάμερα του σίγουρα έχει κουμπιά επάνω στο πλαίσιο τα bezel του είναι ικανοποιητικά δεν είναι τόσο λεπτό πάμε να το βάλω να ανοίγει προς το παρόν μέχρι να δείξουμε τι ελπίζω να έχει παταρία ελπίζω αλλά μέχρι να δούμε και τι άλλο έχει το κουτί μέσα το κουτί έρχεται με αυτό εδώ πρέπει να είναι το manual πρώτη φορά βλέπω πλάκα πλάκα Xiaomi να βγάζει τέτοια manual no. έτσι θυμίζει λίγο Apple φάση Πραγματικά θυμίζει λίγο Apple Fast και μου αρέσει να σου πω την αλήθεια. Έχουμε εδώ καρτέλε για το κάποια στάνταρ πραγματάκια τα βασικά. Βασικά information για το κινητό. Έχουμε κάποιε πληροφορίε. Α, έχει μέσα για να ανοίγει την ε, SD σου το κλειδί πολύ πρακτικό. Νομίζω ότι δεν θα έχει, αλλά τελικά είχε. Μ' αρέσει που το πρόβλεψαν και έπρεπε να το προβλέψουν του ή άλλους. Πολύ καλό, του το δίνω. Πολύ ωραίο πακέτο, πλάκα-πλάκα. Μπορώ να πω ότι μ' αρέσει έτσι όπω τα έχουν φτιαγμένα, όμορφα και πρακτικά, χωρί πολλά-πολλά, χωρί πολύ σαβούρα. Θα πάει στην άκρη αυτό. Μέσα μου αρέσει που φορτίζει. Γενικά, Geek Bank είναι η πρώτη φορά που αγοράζω. Μου αρέσει που πραγματικά είναι τόσο προσεγμένο, προσεγμένη συσκευασία. Αυτό εδώ είναι micro USB σε USB και για να το συνδέσει στο κινητό σου, στον υπολογιστή σου στο υπολογιστή κινητό σου και να φορτίζει. Ο φορτιστή είναι ευρωπαϊκό. Έχετε δει πολλά πακέτα που έχουν ανοίξει οι παιδιά που έχουν μέσα. Σφραγισμένο κιόλα. Το πρώτο βγάλισμα το κάνω εγώ. Και δεν έχει κάτι άλλο το κουτί. Ε, μ' αρέσει που είναι ευρωπαϊκό. Έχετε δει πολλά παιδιά που ανοίγουν. Δεν έχει λερωθεί λίγο. Τέλο πάντων. Ε, και είναι η κινέζικη. Αυτό έρχεται από Geek Buying. Είναι η καλύτερη προσφορά που βρήκα και αυτή χάρη στο φίλο Σωτήρη και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Ελπίζω να έχει λίγο μπαταρία. σπάει πάει το κουτί στην άκρη. Να δούμε λίγο στα γρήγορα. Αχ, ελπίζω να. Α, ωραία, έχει μπαταρία. Μέχρι να ανοίξει, να σα πω ότι αυτό που μου έκανε εντύπωση στο κινητό του φίλου μου του Αντώνη είναι το γεγονό του ότι είχε τρομερά καθαρό ε, τρομερά καθαρό interface. Δεν είχε σαβούρα, δεν είχε τίποτα. Πραγματικά ήταν ε, από τα πιο καθαρά τηλέφωνα που έχω δει. Και σε φάση του το ρώτησα, είναι ρουταρισμένο, τι φάση, τι παίζει. Ε, τώρα το αυτοκόλλητο να το βγάλω μπροστά. Δεν το βγάζω, να σου πω την αλήθεια. Θα το κρατήσω να το βγάλει ο αδερφό μου από την οθόνη. Είναι, την κάνει και λίγο πιο ματ. Να σα πω. Έχουμε παραγγείλει προστασία, έχουμε παραγγείλει τα πάντα. Μισό λεπτάκι τώρα να το ρυθμίσω, να το ανοίξω. Ελπίζω να έχει ελληνικά κάπου. Αυτό που βλέπω είναι ότι δεν έχει ελληνικά. Έχει η αγγλικά το μενού του. Όχι τι μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Client mine. Ε, αλλά δεν έχει ελληνικά. Ενδιαφέρον. Οπότε όσοι θέλετε να το αγοράσετε από το site που θα έχω από κάτω, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν τα ελληνικά. Next. Να βρούμε τη χώρα. Ελπίζω τουλάχιστον σε χώρα να υπάρχουμε. Ούτε σε χώρα υπάρχουμε υπάρχουν όλες οι άλλες εκτός από Ελλάδα. Άλλη φάση. Λοιπόν, μετά από κάμποση ώρα που πήρε για να κάνει τα update και όλα αυτά, το κινητό είναι εδώ. Το θέμα είναι ότι όπως το βλέπω, έχει φαίνεται, ωραίο φαίνεται, για να δούμε τι έχει μέσα εγκατεστημένο. Έχει διάφορα πραγματάκια, μία account, στην ουσία αυτή η έκδοση του λογισμικού είναι διαφορετική από αυτήν που είδα στο κινητό του φίλου μου του Αντώνη. Λοιπόν, μετά από ώρα που πήρε να κάνει το update, το... η έκδοση του είναι διαφορετική, είναι 7,5 αυτή τη στιγμή. Στο φίλου μου του Αντώνη είχα δει την 8, οπότε κατά πάση πιθανότητα αν το πάρετε από ελληνικό κατάστημα θα σας έρθει με την 8 έκδοση. Ε, όπως και να έχει βλέπω ότι έχει μέσα διάφορα πραγματάκια προεγκατεστημένα, ραδιόφωνα, report bug, μία account, mails, ιστορίες. Έχει... Google πραγματάκια όπως play music, hangouts, drive, youtube κλπ. και κλ. ε, σχετικά καθαρό, αυτό εδώ είναι όπως το βλέπουμε, έχει app προαγκατεστημένα όπως facebook, flesky, wps office, και Swift και Keyboard, το οποίο είναι ωραίο αντίστοιχο μπορώ να πω γιατί μου αρέσει. Ε, εδώ είναι του φαίνεται λίγο θα μπει, βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να βγάλω το αυτοκόλλητο από πάνω, γιατί θέλω να το κάνει ο αδερφός μου αυτό, η αλήθεια είναι ότι το, το έχω υποσχεθεί, επιτρέψτε μου να μην το κάνω στο unboxing, να βγάλω όσο και να το θέλω το αυτοκόλλητο, ίσως να είναι λίγο πιο φωτεινή η οθόνη, αλλά είναι ένα πράγμα να το κάνει και αυτός να νιώσει ότι έχει καινούριο τηλέφωνο. Ε, Αρκετά απλό, να δούμε τώρα η οθόνη του τι λέει, upload. Απλά αυτό που μου έκανε τεράστια και τρομερή εντύπωση είναι ότι, ναι, οκ. Okay. flash έχει, ωραία. Κάτσε να δούμε. Α, δούμε σε φάση πόσο καθαρά βγάζει. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο πιο σκοτεινή. Για να δούμε κιόλας τις φωτογραφίες. Okay. Η, κα... η κάμερα είναι αρκετά καλή, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι σε σύγκριση με το, με το Nexus, Ας τα βάλουμε και λίγο κοντά, δίπλα-δίπλα, να δούμε. Καταρχήν έχουν τραστά διαφορά στην οθόνη. Ε, αυτό είναι 5,5 ίντσες, το Xiaomi, Α το κάνω και αυτό εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι 5,96, είναι λίγο πιο μεγάλο. Φαίνεται η διαφορά στην οθόνη, είναι αρκετά εμφανής και στην κατασκευή. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι πιο βαρύ, βασικά όχι, ψέματα. Πάνω κάτω αυτό μάλλον είναι λίγο πιο βαρύ από αυτό. Ε, Τώρα, ποιοτικά η κατασκευή του μου άρεσε πάρα πολύ. Πλαστικό μεν, και αυτό πλαστικό είναι, αλλά αυτό φαίνεται λίγο πιο στιβαρό, ελάχιστα πιο στιβαρό. Ε, τώρα είμαι περίεργο, θέλω να δω πώ γράφει η κάμερά του. Αν μπορούμε να το δείξουμε και θα βάλω αυτό εδώ. Ωραία. Να δούμε τώρα στη σύγκριση δύο φωτογραφικέ, πώ είναι η μία με την άλλη. Λοιπόν, αυτή εδώ το βλέπετε από αυτό κι αν είναι καμσέψιον. Λοιπόν, ωραία. Α βγάλουμε φωτογραφία. Α βγάλουμε και από αυτό. Βασικά εδώ φαίνεται τεράστια διαφορά στην οθόνη. Σα είπα, η μία είναι 2K, η άλλη είναι. Ωραία, σε αυτή βγήκε με flash. Σε αυτή και δεν βγήκε με flash. Α ανοίξω το on. Α το βάλουμε on. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία flash. Ωραία, για πάμε να δούμε τι εικόνε. Ωραία, αυτή εδώ είναι η φωτογραφία όπω τη βγάλαμε. Για να καταλάβουμε, όπω τη βλέπετε εδώ πέρα. Ελπίζω να... Αυτή είναι η φωτογραφία όπως φαίνεται με το... στην οθόνη του Xiaomi. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι αυτές οι φωτογραφίες φαίνονται πολύ πιο γαμάτες. Να σας δείξω τώρα πως φαίνεται στην οθόνη του... Ωραία. Μπορείτε να καταλάβετε μία διαφορά στο πως είναι από οθόνη σε οθόνη. Εντάξει, σας είπα πάλι δεν υπάρχει μετροσύγκριση γιατί αυτή η οθόνη είναι αρκετά καλύτερη από αυτόν. Η κάμερα του Pro είναι πολύ καλύτερη από την κάμερα του Nexus αλλά σε γενικές γραμμές φαίνεται στην ε, στη χρήση με τον υπολογιστή πως είναι. Ε, επίσης κάτι που ξέχασα και θα το κάνω, να δούμε λίγο πως είναι και στο Google και στο YouTube μάλλον και σε όλα τα σχετικά, μια που το άνοιξα που το άνοιξα. No thanks now. Ε, έλα μου. Θα δούμε πόσο γρήγορα ανοίγει στο browsing. Φορτώνει αρκετά γρήγορα, βοηθάει στο ότι έχω και αρκετά καλό... Oh. Όχι τώρα, please. Ωραία, αυτά φεύγουν έτσι. Είναι λίγο διαφορετικά από την δική μου την έκδοση. Για να δούμε λίγο το... ...η εφαρμογή του YouTube, τι λέει στην απαραγωγή. Later, please. I'm oh, finished. Πάμε να δούμε τι λέει όταν παίζει ένα βίντεο. Θέλω κάτι με πολλά χρώματα να δούμε. Σίγουρα από το Yukitel είναι πολύ πιο γρήγορο, το έχετε προσέξει φαντάζομαι. Για να δούμε στα uploads μου να βρω κάτι το οποίο έχει πολύ καλά χρώματα και πως τα γράφει. Να πάω σε κάποιο gameplay. Στα παλιά τα παιχνίδια βασικά θα πάω. Υπάρχει, επειδή πολύ ρωτάτε, Κώστα γιατί δεν παίζεις παιχνίδια. Έχω 17 βίντεο gameplays, είναι από τα πρώτα βίντεο που έκανα στο κανάλι, τα οποία είναι τρομερά. Αν θέλετε μπείτε μια ματιά. Ε, τώρα, πια να βάλω, θέλω κάτι με πολλά χρώματα Θα διαλέξω το Trine Ωραία, να δούμε και τι λέει από θέμα ήχου Ω, oh, πολύ ωραία Μ' αρέσει γιατί βλέπετε είναι κυκλάκι Ωραία, για να φορτώσει Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, check Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο πρόσφατα απέκτησε στο Steam. Ήταν <συσή> πολύ δυνατό. Από ένα giveaway, βασικά να το ανοίξω. <συσή> Τώρα είμαι περίεργο να δω μήπω χαλάει. βασικά <συσή> <συσή> τη χαλάει αρκετά. <συσή> α, α, αδερφέ, sorry. Σου δίνει κάποιου πόντου και μπορεί να <σμοντάρις>, σε βασικά η οθόνη χωρί τα αυτοκόλλητα είναι θεϊκή. Στους βασικά στους είναι πανέμορφη. Τα που Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται πάρα πολύ δυνατά. Ε, ε, πολύ που για βασικά γιατί είναι Να το τρέξω το λίγο. Να δούμε το παιχνίδι το Τράιν. Το λατρεύω το δύο, Τα χρώματά του είναι τρομερά. Βέβαια φυσικά είναι αντενακλάσει. Να κλείσω το φως να δω πως θα είναι χωρίς φως Wow. Έχει τρομερή οθόνη Εντάξει απλά έχει τρομερή οθόνη Ναι <σκεκά> ναι, και βασικά τώρα θα κάτσω, θα ανοίξω το ίδιο και στον Nexus. Θα βάλω και τι δύο οθόνε δίπλα-δίπλα. Να δείτε, εντάξει, φαίνεται ότι είναι την πιο τεράστια οθόνη του. Αλλά λοιπόν, πάμε. Ελπίζω να τα συγχρονίσω καλά. Μπορώ να πω ότι η οθόνη του είναι πολύ καλή. <αλίου> Αργεί βέβαια λίγο να φορτώσει. Προφανώ οι ήρωε γνωρίζουν από το προηγούμενο συνέχεια ότι δεν το έχω παίξει. Το τραέλει 1.

Wow. Και να δούμε και τις φωτογραφίες πραγματικά που έχει μέσα. Εντάξει, μπορώ να πω ότι... <laughs> Εντάξει, πραγματικά έχει πολύ ωραία θόνη. Το χαλούσε πολύ η ταινία που έχει από πάνω. Και για να ανοίξω λίγο και τη φωτογραφική. Να δούμε τώρα τη φωτογραφία που έβγαλε πριν. Ναι, όντω. Δείτε τη διαφορά. Εντάξει, τελικά έπρεπε να έχει βγει αυτό το αυτοκόλλητο εδώ και ώρα. Wow ναι. Μπορώ να πω ότι πραγματικά έχει τεράστια διαφορά. Αυτό εδώ ήταν το κινητό. Ελπίζω να σα άρεσε. Γρήγορο στην περιήγηση στο ίντερνετ. Πολύ ωραία φορτώνει τα χρώματα. Γενικά μου άρεσε πάρα πολύ για τα λεφτά του και μπορώ να πω ότι. Ναι, τώρα έχω αρχίσει και ζηλεύω γιατί είναι πολύ ωραίο κινητό. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα κάτσω με το δικό μου το Nexus και θα είμαι κομπλέ. Λοιπόν, check the now. Κόστο εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Παρεμπιπτόντω, επειδή κάποιοι θα σχολιάσει και αυτά, το πήραμε μεταχειρισμένο τον Nexus σε πολύ χαμηλή, χαμη, σε κανονική τιμή σχετικά για αυτό που προσφέρει. Και πιο πολύ, επειδή θα μου πείτε, Μα κόστα τόσο καιρό μα έλεγε, ήθελε το Xiaomi, ήθελε να πάρει το Redmi, το Pro και μα το έλεγες, και, 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 γιατί πήγες και τι πήγε και πήρε Nexus, Γιατί ήθελα. ήξερα ότι θα, θα έρθει στα χέρια μου αυτό ούτω ή άλλω. Οπότε θα μπορούσα να το δοκιμάσω. Και ήθελα να δοκιμάσω κάτι άλλο το οποίο έχει καθαρό Android χωρί πολλά-πολλά. Μπορεί να ρουτάρει κάποιο κινητό. Ισχύει. Αλλά ήθελα να δοκιμάσω την εμπειρία ανέξου. Γιατί πραγματικά το βλέπω και το ζηλεύω να ανάψω και το φω τόση ώρα χωρί φω. Αχ, όπω και να έχει, το έχω λατρέψει και τον το κινητό. Και αυτό είναι τρομερό. Λέτε να το καβατζώσω. Θα δούμε. Λοιπόν, check the now. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Ελπίζω να σα άρεσε το συγκεκριμένο. Εγώ του ήδη έχω αρχίσει να το λατρεύω. Θα ρουταριστεί. Θα ρουταριστεί και θα μονταριστεί και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο unboxing. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας παιδιά.